Γεια χαρά, παιδές. Σήμερα όχι Tech Friday, αλλά σήμερα θα κάνω ένα review με το πατίνι που έχω πάρει πριν κάτι εβδομάδες, περίπου 2 εβδομάδες πριν. Ναι, είχα ανεβάσει ένα βίντεο με ένα πατίνι που έχω πάρει και αν θυμάστε το είχα γεμίσει, αλλά λόγω του καιρό και την ώρα δεν με περνάει να μπορούσα να κάνω το review. Νομίζω πως τώρα έχει έρθει η ώρα για να το κάνω. Αν βλέπω καλά, ο καιρός είναι στεγνός, για δείτε λίγο. Και οπότε μας επιτρέπει ο καιρός να μπορέσουμε να κάνουμε μια βόλτα και να δούμε τι αποδόσεις έχει το πατίνι και πόσο ευλίγιστο είναι και τα λοιπά. Λοιπόν, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που χρειάζεσαι όταν κάνεις review και είσαι στους δρόμους με πατίνια και τα λοιπά είναι το κράνος. Χωρίς κράνος υπάρχει περίπτωση να μην έρθει σόι και αυλαβής πίσω. Και λόγω επειδή το πατίνι έχει ισχυρό φρενό, δηλαδή αρπάζουν τα φρένα πάρα πολύ δυνατά και με την ταχύτητα, γιατί ανεβάζει γύρω στα 21 χιλιόμετρα την ώρα το πατίνι και που είναι σχετικά γρήγορο, άμα πατήξεις αν πατάς το μπροστινό το φρένο, κάνεις κατευθείαν έτσι προς τα μπροστά και έχεις φάει βούτα και έχεις γίνει ρημαδιό. Λοιπόν, με αυτό το κράνος είσαι προστατευμένος και όλα είναι ok. Έτσι λοιπόν, φεύγουμε για το review. Λοιπόν, εδώ είμαστε με το πατίνι. Εδώ το έχουμε. Θα το ετοιμάσω τώρα και θα μπούμε κατευθείαν σε δράση για να δούμε τι θα δούμε. Άσε, μπορώ να πω ότι να, εδώ μας δείχνει τα χιλιόμετρα και η μπαταρία είναι γεμάτη, έχει 3 ταχυτήτες, η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη, πάντα σε αναλογία, η πρώτη είναι μέχρι 7 χιλιόμετρα την ώρα, η δεύτερη είναι μέχρι 12 χιλιόμετρα την ώρα και η τρίτη είναι μέχρι τα 21 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά είναι ολίγες, εδώ έχουμε το φρένο και αυτό είναι το ηλεκτρονικό φρένο. Ένα κουδούνι εδώ και τα λοιπά και αυτό είναι το γκάζι εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρώτα τεστ, να δούμε τι θα δούμε ακριβώς και τι απόδοση έχει αυτό το πατίνι. Σχετικά μπορώ να πω είναι πολύ καλό στην επιτάχυση, έχει πολύ γρήγορο γκάζι, πολύ καλό και σταθερό και από τα λάστιχα, επειδή δεν είναι λάστιχα αέρος, είναι honeycomb, δηλαδή είναι ελαστικά, είναι και στο έδαφος, προπάτω σε άσφαλτο, πολύ ήσυχο, δεν καταλαβαίνεις πάρα πολλές ενοχλήσεις. Πίσω άξονας έχει 2 αμορτισέρ, είναι σχετικά πολύ καλή η οδήγηση. Μέχρι τώρα είμαι ευχαριστημένος. Γραμμές είμαι ευχαριστημένος γιατί κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Μέχρι τώρα έχω κάνει γύρω στα 3 χιλιόμετρα περίπου. Βγάζω περίπου στα 20 χιλιόμετρα με αυτό το πατίνι. Και τώρα θα πάω λίγο σε πιο δύσβατο μέρος να δούμε εκεί τι θα κάνουν οι αναρτήσεις, πώς είναι τα κρατήματα και πώς δουλεύεται σε ομαλό, σε χαλικόδρομο και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν να δούμε και αυτό.
Τέλος πάντων, μια που ήρθαμε εδώ, θα πάρουμε μερικά αυγά. Για να δούμε, εδώ έχουμε αυτά εδώ. Τέλεια. Αυτό είναι εκεί. Και κάπου έχουμε αυτά. Δύο. 40. Τα ρίχνουμε εδώ πέρα. Και έτσι μπορούμε να ψωνίσουμε τα αυγά χωρίς να τρέχει τίποτα. Θα βάζουμε εδώ με την ευκαιρία. Τελικά καλή φάση εδώ πέρα με τα αυγά. Μπορείς να ψωνίσεις αφού είσαι εδώ. Και εδώ πέρα, κοιτάξτε τι όμορφο που είναι εδώ, ένα πόνι. Έχουν στάβλο εδώ πέρα με ωραία ζώα. Τέλεια είναι, παιδιά! Δηλαδή για 400 ευρώ μπορείς να πάρεις σίγουρα καλύτερο, αλλά για 400 ευρώ κάνει με το παραπάνω αυτό το πράγμα τη δουλειά του. Έχει καλή μπαταρία, είναι σταθερό στο δρόμο γιατί είναι γύρω περίπου στα 16 κιλά. Τα λάστιχα είναι ok, έχει πίσω μορτισέρ. Νομίζω κάνει γύρω στα 15 με 25 χιλιόμετρα λόγος τι βάρους και τι φορτίο κουβαλάς μαζί σου. Και παίζουν και οι καιρικές συνθήκες, αν έχει πολύ κρύο, αν έχει πολύ ζέστη κτλ. Νομίζω με 400 ευρώ είναι καλή επιλογή για κάποιον άμα θέλει να κάνει μικρές δουλειές, να πάει να πάρει κάτι, έστω να κάνει μια βόλτα μέσα σε μια πόλη, 23 χιλιόμετρα ή 25 χιλιόμετρα είναι αρκετά. Λοιπόν, θα τραβήξω τώρα για το σπίτι και τα λέμε τα υπόλοιπα από το σπίτι. Κάμπ λοιπόν, τώρα που έχω φτάσει στο σπίτι, να δούμε πώς φαίνεται το πατίνι, τι βρώμες έχουν μαζευτεί. Για να δούμε ακριβώς. Σε γενικές γραμμές είναι καθαρό, είναι μόνο λίγο σκόνη. Μπορούμε να το καθαρίσουμε με ένα πανάκι, με ένα πινέλο. Και όλα είναι οκ.